Με τον κύριο Σάκη Βλέτσα, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη, με την παράταξη που επικεφάλισε έχει τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη. Κύριε Βλέτσα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Πώς είστε, φαίνεστε καλά? Καλησπέρα κύριε Τόγκα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά πάντα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα το σκεπτικό αυτής της υποψηφιότητας. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία πηγαίνει στον Αλέκο Καχρημάνη, γιατί απεδείχθη στην πράξη ότι έκανε έργα. Ξέρετε, είναι γνωστό ότι στις προηγούμενες εκλογές αυτό θα σας έλεγα. Πρώτος σταυρούς με άλλο συνδυασμό. Εσείς ήσασταν με τον Ριζόπουλο την προηγούμενη φορά. Όμως, και καταγγέλατε τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, έτσι. Υπήρχαν ακριβώς τρία σημεία. Για πέτα. Πολύ συνοπτικά, το πρώτο είναι ότι το πρόγραμμα του Αλέκου Καχρημάνη εκτιμήθηκε από τους πολίτες, που εκτιμώ ότι έχουν πάντα δίκιο, πολύ καλύτερο από το πρόγραμμα του κυρίου Ριζόπουλου. Το δεύτερο είναι ότι στην πράξη, από τις εκλογές. Το δεύτερο είναι, θεωρούσαμε τότε ότι η μακροχρόνια παραμονή του Αλέκου Καχρημάνη στο γίγνεσθε της περιφέρειας και παλιότερα της νομαρχίας είναι κάτι το οποίο δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κόσμος απέδειξε ότι θέλει συνέχεια με συνέπεια. Έκρινε ότι θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Έχω ξαναπεί πάλι σε άλλη συζήτηση ότι είναι όπως ένα ζευγάρι το οποίο έχει έγκαμο 2-20-25 χρόνια και συνεχίζει, προτιμάει να συνεχίσει παρά να το διαλύσει. Ο Αλέκος Καχρημάνης απέδειξε ότι κάνει έργα. Το τρίτο σημείο είναι ότι είχαμε σφοδρή αντίθεση τότε για τις αναθέσεις που γινόταν. Όμως η πραγματικότητα απέδειξε δύο πράγματα. Τι? Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι έκτακτες ανάγκες, μια κατολύση ή να άρισε μια επικινδυνότητα ή κάποια χιονόπτωση που πρέπει να καθαριστεί, που όντως είναι έκτακτη ανάγκη και πρέπει να γίνει εκεί μια απευθείας ανάθεση. Το δεύτερο όμως είναι το εξής, ότι ήμουν παρόν σχεδόν σε όλες, αν έλειψα μια-δύο φορές, τις πάρα πολλές συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, κύριε Τόγκα. Εκεί λοιπόν, σε όλες εντελώς τις αναθέσεις, αν υπάρχει μια εξαίρεση, δύο στις άπειρες, συμφώνησαν όλοι και ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις. Και η παράταξη του κυρίου Ριζόπουλου, που τότε λέγαμε και έλεγε τα αντίθετα, και του κυρίου Ζάψα και του κυρίου Δημητρίου. Όταν λοιπόν βλέπεις στην πράξη ότι είναι όλες οι αποφάσεις σχεδόν το 99% ομόφωνες, τότε διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει κάτι το κακό, κάτι το μεμπτό, και ευτυχώς, τουλάχιστον αυτό είναι κοινή ομολογία, δεν υπήρξε κάτι κάποια υπόνοια κακής συναλλαγής. Άρα λοιπόν αυτοί οι τρεις άξονες που τότε είχαμε στηρίξει ανετράπησαν. Μάλιστα. Το ακούω, αξιολογείται από τον κόσμο, θα αξιολογηθεί και στην κάλπη. Τώρα, εσείς κάνατε την πρόταση στον Αλέκο Καχρημάνη ή ο Αλέκος Καχρημάνης σας έκανε την πρόταση να είστε μαζί σε αυτή την εκλογική μάχη? Είχα εκλογεί πρώτο σταυρούς και από τις πρώτες 10-15 μέρες ανεξαρτοποιήθηκα από την παράταξη του κ. Ριζόπουλου για τους λόγους που προείπα. Πλέον η σχέση μου με τον κύριο Καχρημάνη, από τη στιγμή που οι εκλογές, οι πολίτες κρίναν όπως κρίναν τις εκλογές, ήταν μια σχέση ομαλή, η οποία βάδιζε καλά, και αυτή η ομαλότητα είναι η συνέχεια, η σημερινή υποψηφιότητα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη δική σας οπτική τώρα, του Αλέκου Καχρημάνη? Είπατε κάποια πράγματα πριν σε αυτή τη φάση. Ο Αλέκος Καχρημάνης έχει μια πολυετή εμπειρία και παραμονή βέβαια με την ψήφο των πολιτών στην περιφέρεια της Ήπειρου. Σε αυτή τη φάση ποια είναι τα πλεονεκτήματά του? Νομίζω είναι η συνέχεια της αποτελεσματικότητας, δηλαδή είναι έργα τα οποία δεν κρύβονται. Να πω και χαρακτηριστικά πέρα από τα έργα, ότι την τελευταία εξαετία, εφταετία, η τουριστική ανάπτυξη, το τουριστικό προϊόν της Ήπειρου ανέβηκε περίπου 180%, και αυτό το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται και με τον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και οι συμπολίτες μας οι απλοί, οι οποίοι νοικιάζουν στο Airbnb, στην Booking, σπίτια. Είχαμε διανυκτερεύσεις που ήταν ένα βράδυ ή δύο βράδια, πλέον έχουμε 180% περισσότερες διανυκτερεύσεις, περισσότερες αφήξεις κόσμου στην Ήπειρο. Αυτά τα 6 χρόνια. Και ήταν και ο κορονοϊός ενδιάμεσα με ό,τι υπήρχε. Δεύτερον, στο επίπεδο της ενεργείας, η Ήπειρος μπορεί σαν κλάσμα λόγω του κορονοϊού να υπήρχε διαφοροποίηση. Έχουμε πρόβλημα με την αλλά ενεργία. Σε επίπεδο κατάταξης, πόσο τοις εκατό είναι η ανεργία δηλαδή, όχι στο αν ήταν 8,1 και πήγε 8,15, γιατί άλλος μπορεί να ήταν 8,1 και να πήγε 9,1, σε επίπεδο κατάταξης
ήρθε σε πολύ καλύτερη θέση. Βελτίωσε δηλαδή τη θέση από εκεί που ήταν. Έχουμε πρόβλημα με την αργία στο 15%. Υπάρχει και με την αργία των νέων. Έχουμε πρόβλημα. Βελτιώθηκε κατά πολύ κατάταξη. Ακούω. Ένα άλλο θέμα είναι την δική σας ανάγνωση. Ναι, ναι. Βλέπετε ότι. Να πάρω ένα παράδειγμα. Στη στιγμή όδος Νιάρχου. Λεωφόρος Νιάρχου. Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο εξυπηρετεί περίπου 22-23.000 συμπολίτες μας που κάθε μέρα πηγαίνουν είτε στο νοσοκομείο, σαν συνοδοί, είτε οι ασθενείς, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε οι φοιτητές. Ένα έργο σημαντικό που γίνεται ένας δρόμος που έχει προδιαγραφές ασφάλειας. Ένας δρόμος που έχω ξαναπεί ότι κατανοώ κάποιες αντιδράσεις ορισμένων εκεί περιοίκων που προτιμούσαν να παραμείνει όπως ήταν ή κάποιες αντιδράσεις ορισμένων που είναι στα Γιάννενα μια φορά στα δύο χρόνια, γιατί μένουν μόνοι μας στην Αθήνα ή δεν ξέρω πού αλλού. Αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει αναγκαιότητα. Έπρεπε να γίνει γιατί είναι σημάδι ασφάλειας και είναι ένας εξυγχρονισμός. Είναι τα έργα που γίναν στο μέτωπο της θάλασσας, ο βιολογικός καθαρισμός. Είναι η σύνδεση αυτή τη στιγμή του κόμβου του Τερόβου με το κομμάτι όλων των τζουμέρκων, των εδώ τζουμέρκων. Και η μελέτη η οποία συνεχίζεται προς την άλλη πλευρά για να φτάσει μέχρι τη γέφυρα της Πλάκας. Είναι η σύνδεση της Ιγουμενίτσας με την Πρέβεζα που παρουσιάστηκαν προ 20 ημερών στην Πρέβεζα, αναλυτικά οι μελέτες. Εκεί αργήσαμε. Εκεί έχουμε αργήσει, κύριε Πλατζέ. Έχουμε αργήσει. Όχι, άργησε μόνο. Η Πρέβεζα έμεινε έξω από την Ιόνια εδώ. Ναι, άργησε. Ενώ σε άλλε πόλει, μοναδική πόλη, έτσι. Από τη γέφυρα Καλογύρου μέχρι τη Φιλιππιάδα, το οποίο το είχε το Υπουργείο. Ναι, ναι. Δεν είναι ευθύνη λοιπόν τη περιφέρεια, είναι ευθύνη του Υπουργείου. Δεν μιλώ για ευθύνε. Μιλώ για τη μόνη πόλη που δεν είχε προβλεφθεί σύνδεση με την Ιόνια εδώ. Δεν είναι θέμα τη περιφέρεια αυτό. Γενικά λοιπόν, επειδή γίνονται έργα και τα έργα μετράν, αυτό έχει σημασία. Πάμε τώρα στην πρωτογενή παραγωγή. Κτηνοτροφία και αλεία. Ανέβηκαν περίπου 40-45% την τελευταία πενταετία-εξαετία. Ο κόσμος άρχισε πλέον να δίνει και σε αυτά τα προϊόντα σημασία. Βλέπουμε ότι η Ήπειρος άλλαξε. Δεν είναι η Ήπειρος που ήταν. Θα μου πει κανείς βεβαίως ότι. Είναι και άλλες περιφέρειες. Είναι και άλλες. Όμως πήγαμε καλύτερα. Και είναι κάτι το οποίο το εκτιμά ο κόσμος. Και νομίζω ο άλλος λέει ο κόσμος έξω. Μεσότητα. Τι σας λέει ο κόσμος έξω για αυτή την υποψηφιότητά σας με τον Καχρημάνη. Τώρα προφανώς στον καθένα και σε μένα και στον καθένα μπορεί να λένε καλά λόγια. Αυτό θα κρυφθεί επί κάλπη. Σωστό, έτσι. Τα like δεν είναι ψήφος, έτσι. Γενικότερα είναι. Μιλώ. Και τα like στο διαδίκτυο και τα like έξω στον δρόμο. Η ψήφος έχει τους μηχανισμούς που έχετε. Εσείς γνωρίζετε. Γνωρίζετε το γιατί. Είναι το ελάχιστο, δεν νομίζω. Και έχω από 2-3-5.000 φίλους που έχει στο Facebook να περιμένει ότι εκεί είναι όλη η ιστορία. Έχω μάθει, κύριε Ντόκα, να αγωνίζομαι. Η εμπειρία μου είναι σημαντική. Έχω διατελέσει νομαριακό σύμβουλο. Έχω διατελέσει δήμαρχος δημοτικό σύμβουλο. Ναι. Ήμουνα μέλος οδοσού της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννηνα. Ήμουνα στο ΦΟΣΔΑ. Είχα την ευθύνη του ΦΟΣΔΑ. Ήμουν εκείνος ο οποίος άνοιξε το ΧΙΤΑ που λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή σας στα κοινά μέχρι τώρα? Έχετε πρόχειρη να πείτε η καλύτερη στιγμή σας που τη θυμάστε έτσι με ευχαρίστηση? Ήταν η αναγνώριση από τους κατοίκους του Δήμου μου ότι γίνανε έργα. Ότι γίνανε τη δημαρχία έργα, σας δηλαδή. Και έτσι. Έργα τα οποία πιάσαν τόπο. Μάλιστα. Έργα τα οποία γίναν και στην Ελέους αλλά και που είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Ζήτσας αλλά και σε όλα τα χωριά. Αυτή η αναγνώριση του κόσμου νομίζω είναι σημαντική για μένα. Και η αναγνώριση επίσης ότι είχαμε μια εντελώς καθαρή διοίκηση. Δεν είχαμε θέματα πουθενά και κάναμε έργα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αξιοποιήσαμε τα προγράμματα, αξιοποιήσαμε ό,τι άλλο μπορούσαμε να βρούμε και τα νομαρχιακά τότε πράγματα και κονδύλια των Υπουργείων. Αυτό νομίζω ήταν η καλύτερη στιγμή. Είναι γνωστό ότι ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία. Είστε μάλιστα και στη ΔΕΕΠ, στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Έχετε ρόλο. Το ψηφοδέλτιο του Αλέκου Καχρημάνη έχει να κάνει το ότι συστρατευτήκατε με τον Αλέκο Καχρημάνη, έχει να κάνει και με την κομματική σας ιδιότητα ή την έχετε αφήσει, την έχετε την κομματική σας ταυτότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Όχι, εγώ ήμουν Νέα Δημοκρατία, είμαι Νέα Δημοκρατία, εξακολουθώ και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Τον Αλέκο Καχρημάνη τον στηρίζει. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία όμως είναι μια υποψηφιότητα η οποία είναι πολύ συλλεκτική. Η εκτίμηση στην δραστηριότητα, στο έργο και στο πρόσωπο του Αλέκου Καχρημάνη δεν προέρχεται μόνο από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό άλλωστε τα ποσοστά του είναι περίπου μια μισή φορά από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, από τα τελευταία ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση γιατί το έργο του είναι σημαντικό. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή έκανε έργο.
Παλιά νομίζαμε ότι δεν είναι το έργο το Α και το Ω, πρέπει να φύγει αρκετά έδωση. Όμως συνεχίζει. Αφού συνεχίζει και αφού ο κόσμος το εκτιμά, είναι αυτό που μετράει, όχι η κομματική ιδιότητα. Τώρα, εσείς ασχολείστε με τα μαθηματικά και εγώ το ίδιο. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά δημοσκόπηση στην αξιοβιώτη ανάπτυξη. Καταρχάς, έχετε καμιά δημοσκόπηση? Όχι, όχι, δεν ξέρω. Αν έχετε δημοσκόπηση. Ωραία. Θα μου δώσετε ποσοστά έτσι. Εντάξει, άφησε τις άλλες παρατάξεις. Το ποσοστό του Καχρημάνη σε αυτές τις εκλογές θα είναι πάνω από το 43. Τι θα μου πείτε τώρα, αλλά πείτε μου, έτσι να σας εκθέσω θέλω, πείτε μου αριθμό συγκεκριμένο. Μια πρώτη δημοσκόπηση καταρχήν θα έχουμε σε δύο μέρες. Την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα, που στο ξενοδοχείο Ντουλάκ, στο συνεδριακό κέντρο, ο Αλέκος Καχρημάνης και η αξιοβίωτη ανάπτυξη Ηπείρου θα παρουσιάσουν και όλους τους υποψήφιους και των τεσσάρων νομών της Ηπείρου, αλλά και το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν η παρουσία του κόσμου, συγκριτικά με άλλους υποψήφιους περιφερειάρχες, θα είναι μια πρώτη εν της πράγμασης δημοσκόπηση. Το δεύτερο είναι, νομίζω ότι αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους, οι 11 θα πούν ότι θα έχουμε εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Η παράσταση νίκης, λέτε. Η παράσταση νίκης. Είναι σαφές. Σε τι ποσοστά? Είχε 56, να θυμίσουμε στον κόσμο, ο Αλέξανδρος Καχρημάνης στην προηγούμενη εκλογή. Σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση, ανάλυση, πολιτική πρόγνωση, σε τι ποσοστά θα κινηθεί τώρα? Δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει εξίσου καλά, ίσως και καλύτερα, αλλά πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεύτερος γύρος αποκλείεται, σύμφωνα με τη δική σας πρόγνωση? Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εκτιμώ ότι η νίκη του συνδυασμού του Αλέκου Καχρημάνη είναι βέβαια από την πρώτη Κυριακή. Το ακούω αξιολογικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέω γιατί μου αρέσει να το πω, γιατί κάποιοι άλλοι υποψήφοι περιφερειάρχες έχουν και αυτή την άποψη ότι θα είναι αυτή πρώτη από την πρώτη Κυριακή. Το λέω διότι είναι μια πραγματικότητα που δεν αγνοείται. Δηλαδή, βλέπω τον κόσμο, βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου, βλέπω το ότι το θέλει ο κόσμος, εκτιμά το έργο, εκτιμά τον άνθρωπο, εκτιμά τους υποψηφίους που είναι πάρα πολύ και καλοί και εκλεκτοί, όλοι στην υποψήφοι. Θεωρώ λοιπόν ότι θα κλείσει το θέμα την πρώτη Κυριακή. Δεύτερος ποιος θα είναι? Δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι, προσπαθώ να εκμεύσω κάτι, όχι όσον αφορά τώρα τον υποψήφιο Σάκη Βλέτσα, αλλά το Σάκη Βλέτσα που πολλές φορές εδώ κάνουμε αναλύσεις μαθηματικές και στατιστικές. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, κύριε Ντόκα. Ποιος είναι δεύτερος? Μάλιστα. Πώς θα πάνε οι υπόλοιποι? Κατανοητό. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι και ένας μήνας πριν τις εκλογές. Τώρα, υπάρχει μια αίσθηση στους άλλους νομούς ότι τα Γιάννενα, η Ήπειρος είναι γιάννενοκεντρική περιφέρεια. Βέβαια, αυτό υπάρχει σε όλες τις περιφέρειες λίγο πολύ. Απ' την άλλη, εντάξει, okay, οι περισσότεροι κάτοικοι είναι εδώ στα Γιάννενα, αλλά υπάρχει μια αίσθηση αδικία στην Άρτα, στη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα. Εγώ, όταν μιλώ με συναδέλφους ή με ανθρώπους από αυτούς τους νομούς, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Όχι, λέτε, εσείς τι σας λένε? Καταρχήν, τα Γιάννενα ονομός Ιωαννίνων είναι περίπου το 52-53% της Ήπειρου. Πληθυσμιακά, ναι. Αυτό σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές, δεν μπορεί να πας ακριβώς, θα έχεις και μια αναλογία των κονδυλίων που διατίθεται και το καθεξής. Βλέπουμε όμως ότι πάρα πολλά κονδύλια διατέθηκαν, παράδειγμα, στο παραλιακό μέτωπο του νόμου Πρέβεζας, έτσι, όπου το σύστημα αποχέτευσης, που είναι και ένα περιβατολογικό έργο όλης της παράκτειας ζώνης, έχει απορροφήσει σημαντικά κονδύλια. Βλέπουμε επίσης ότι στο νομό της Φρωτίας είναι κάποια θέματα τα οποία προχωράνε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην Ιγουμενίτσα περιφερειακά, αλλά και σε άλλα σημεία. Δεν θα έλεγα, η ανάλυση των κονδυλίων δείχνει ότι υπάρχει μια ισομερής κατανομή, ίσως και μια καλύτερη αξιοποίηση των περιφερειακών νομών, ώστε και αυτοί να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο προς την πλευρά των Ιωαννίνων, που ως πρωτεύουσα προς είναι μπροστά, κάθε νομός έχει τη χάρη του, η Πρέβεζα έχει τη θάλασσα και η Θεσπρωτεία. Και να υπάρχει μια ομοιογένεια Ήπειρος, είναι μια ενιαία είναι Ήπειρος σε κάθε περίπτωση. Καλά η Ήπειρος και το σημάδι του τουρισμού που είχα πει στην αρχή είναι κάτι το οποίο μετράει και γράφει. Και δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι η αξιοποίηση τόσων περιοχών. Δηλαδή, πάρτε τις ιαματικές πηγές ή στην Πρέβεζα ή εδώ στις ορεινές περιοχές της Κόνιτσας, που και αυτές θα δώσουν μια όθηση στον τουρισμό. Πάρτε τους κόμβους οι οποίοι γίνονται αυτή τη στιγμή, που είναι ένα κομμάτι οδικής ασφάλειας και ένα κομμάτι που μας πάει ένα βήμα μπροστά στο αύριο. Δηλαδή, απλά πράγματα. Ο κόμβος της Γνατίας Οδού τον είχε κάνει το κράτος έτσι που είχε τα φανάρια και είχε χίλιους κινδύνους. Πλέον αυτό που έγινε είναι αστολίδι. Και όχι μόνο εκεί. Εγώ είμαι από την περιοχή του Δήμου Ζήτσας. Γίνεται στην Ελεούσα ο κυκλικός κόμβος. Ο roundabout εκεί, ή στον Άγιο Ιωάννη και παραπέρα στη στροφή της Λαψίσας κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίνει ασφάλεια. Όταν οι νταλίκες περνάνε και την Αλβανία ή από την Αλβανία με τόση ταχύτητα, αυτό το πράγμα δίνει μια ασφάλεια στην περιοχή και δίνει μια άλλη αίσθηση. Νομίζω είναι σημάδια
θετικά τα οποία και θα αξιολογηθούν, νομίζω, κύριε Τόκα, θετικά από τον κόσμο. Ωραία. Κλείνοντας, τι λέτε στον κόσμο έτσι, συμπερασματικά για τη δική σας υποψηφιότητα, για την υποψηφιότητα του Αλέξανδρου Καχρημάνη, της παράταξής σας, τι λέτε στον κόσμο κλείνοντας? Μόνο δύο λόγια, ότι η παράταξη αξιοβίωτη ανάπτυξη Ήπειρου του Αλέξανδρου Καχρημάνη έχει δείξει αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό έργο και είναι σε πολλούς τομείς και πρέπει να εκτιμηθεί. Όσον αφορά εμένα, βάζω τον εαυτό μου στην κρίση των συμπολιτών μου. Έχω μια εμπειρία. Αυτή η δύναμη της εμπειρίας νομίζω είναι σημαντική. Και οι θέσεις που είχα στο παρελθόν, οι αιρετές θέσεις, και νομαρχιακός σύμβουλος και δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος, αλλά και στο τεχνικό επιμελητήριο, στην κεντρική διοικητική επιτροπή και σε πολλούς άλλους φορείς, είναι κάτι το οποίο μου δίνει εμπειρία και νομίζω ότι θα μπορέσω και εγώ με τον τρόπο μου να συμβάλλω σε κάτι καλύτερο. Έτσι λοιπόν, καλό τους συμπολίτες να στηρίξουν και τον Αλέξανδρο Καχρημάνη και βεβαίως μέσα στα πλαίσια αυτά να κρίνουν όπως αυτοί νομίζουν καλύτερα. Εγώ πάντως διεκδικώ τον έναν από τους τέσσερις αυτούς. Να είστε καλά, κύριε Βλέτσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αρχίζουν οι περιορισμοί, αλλά έχετε μία εμφάνιση σε κάθε περιφερειακό μέσο. Ναι, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βλέτσα. Κυρίες και κύριοι, τώρα τέσσερις νεκρούς στην άσφαλτο άφησε.